μας. Είπαμε τα νέα από την Ιωνία, τις εξελίξεις γενικά με τα εργασιακά. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το θέμα αργότερα με τον Χρήστο Μέγα να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεόδωρος Καράγλου. Καλημέρα κύριε Καράγλου, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζικίδη, κυρία Καραγιάννη, στους συνεργάτες και στους φίλους ακρότες. Είμαι καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, και ετοιμάζομαι για, ναι, για Αθήνα. Και, γιατί για Αθήνα, δεν θα δεχτείτε τους καλεσμένους που θα έρθουν? Κοιτάξτε, έχουμε το νομοσχέδιο αυτό για τα εργασιακά. Ναι. Και διάβαζα το πρωί, ετοιμάστηκα και τώρα κατεβαίνω γιατί αύριο θέλω να μιλήσω για το νομοσχέδιο. Μας πάτε κατευθείαν λοιπόν στα βαθιά, κύριε Καράγου. Αν θέλετε να πούμε και για τα διεθνή, ευχαριστούς, αλλά νομίζω τα δικά μας έχουν μεγαλύτερο. Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι πολύ επίγοντα τα δικά μας. Για πέστε μας λοιπόν τι είναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο για μένα, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι της λογικής άσπρο-μαύρο, έτσι, βλέπω ότι έχει αρκετά θετικά σημεία. Έτσι. Υπάρχουν αρκετά άρθρα που πιστεύω ότι με χαρά θα τα ψηφίσουμε. Απ' την άλλη όμως, πιστεύω ότι γενικότερα γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Πρωθυπουργός, ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη εδώ, παραδοσιακά όπως γίνεται το δεκαήμερο που μας ανήκει, που η Θεσσαλονίκη έρχεται στο προσκήνιο, θέλει ένα θετικό story, ένα success story, θέλει να πει κάτι θετικό. Λοιπόν, εξυπηρετεί λοιπόν επικοινωνιακούς σκοπούς και στόχους. Από τις διατάξεις και τα άρθρα του νομοσχεδίου που τέλειωσε τώρα το διάβασμά του, έτσι, και έχω κρατήσει και σημειώσεις, βλέπω αρκετά θετικά, τα οποία θα τα ψηφίσουμε. Βλέπω όμως και παγίδες μέσα σε αυτό και αναφέρομαι σε αυτές. Γιατί τα θετικά βεβαίως θα τα αναδείξουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν και θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα μπορούσαν με απλές υπηρεσιακές συγκυκλίες να έχουν τακτοποιηθεί. Τα αρνητικά όμως που εγώ πρέπει να σταθώ, αυτό είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης γενικότερα, θα πω για τις τρεις μειώσεις. Δύο άμεσες και μία μείωση. Πρώτη μείωση, μείωση των επικουρικών συντάξεων μέχρι και 45%. Δεύτερη μείωση, μείωση των συντάξεων στους ενστόλους, αξιωματικού στρατού, ξηράς, αεροπορίας, ναυτικού, αστυνομίας, λιμενικού, πυροσβεστικής, αλλά και στους πανεπιστημιακούς γιατρούς, μέσω της κατάργησης του υπολογισμού για τη σύνταξη της προσωπικής διαφοράς. Και τρίτη, έμεση μείωση σε όλους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, μικρή αλλά μείωση την οποία θα δουν, μέσω της αύξησης της εισφοράς του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από το 4 στο 4,5. Έτσι, άρα λοιπόν υπάρχουν μέσα και παγίδες. Και βέβαια και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Είναι ένα νομοσχέδιο που, όπως είπα, έχει κάποιες θετικές διατάξεις, έχει και τις παγίδες τις οποίες προανέφερα, αλλά το σημαντικό είναι για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση κοιτάει το δέντρο και χάνει το δάσος. Όπως? Για να εξυπηρετήσει δηλαδή την επικοινωνιακή πολιτική της και στα πλαίσια του success story, που βεβαίως δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα που θέλει να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός εδώ στην έκθεση, ασχολείται με προβλήματα ίσονος σημασίας και δεν αντιμετωπίζει δραστικά το πρόβλημα της ανεργίας, που αυτό θέλει μια συνολική πολιτική. Θέλει πολιτικές με τη βάση τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν υγιείς θέσεις εργασίας και όχι πολιτική με επιδόματα ή με θέσεις εργασίας σε κοινωνικούς φορείς. Κύριε Καράγλου, για να κάνουμε διάλογο. Βεβαίως. Είπατε το νομοσχέδιο έχει κάποια θετικά, έχει κάποια αρνητικά. Μας αναφέρατε τα αρνητικά. Στα εργασιακά όμως εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι θετικά. Δηλαδή το να μπορεί ο εργαζόμενος να παίρνει τα δεδουλευμένα. Είναι κάτι θετικό. Το να δοθεί επίδομα ανεργία σε ελεύθερου επαγγελματίε, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Θετικό, είναι θετικό. Το είχαμε κάνει στο παρελθόν αυτό εμεί. Ναι. Αλλά αυτό να, κοιτάξτε, και το ένα και το άλλο είναι θετικό. Ναι. Παρένθεση όμω. Πρώτο ζήτημα. Πόσου επαγγελματίε αφορά το επίδομα ανεργία? Έχει γίνει κάποια κοστολόγηση? Υπάρχει κάποια μελέτη? Όχι. Ναι. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Ο εργαζόμενο θα μπορεί να καταγγείλει όταν υπάρχει καθυστέρηση, όταν δεν υπάρχει πληρωμή από τον εργοδότη. Ναι. Το νομοσχέδιο λέει σε εύλογο χρόνο. Ποιος είναι ο εύλογος χρόνος? Ναι. Είναι μια μέρα, ένας μήνας, ένα εξάμηνο? Πόσο, πόσο είναι? Αύριο είναι στην Ολομέλεια, δεν είναι στη Βουλή? Ναι, ναι, υπάρχουν ζητήματα. Αύριο θα τα βάλετε. Αυτά θα τα βάλουμε βεβαίως. Τα έχω σημειώσει. Δεν σας είπα ότι είναι ζητήματα. Ωραία. Που θέλουν διευκρίνηση. Ωραία. Επίσης, το θέμα των υπεραωριών. Αυτή ο τρόπος, ο ηλεκτρονικός τρόπος ανακοίνωσης, νομίζω. Τα συντάξιμα χρόνια των αγροτών, δηλαδή να μπορούν να αγοράσουν κάποια χρόνια όσο είναι κοντά στη σύνταξη. Σας είπα κύριε Ζικίδη, ναι, ότι υπάρχουν διατάξεις για άρθρα, ναι, τα οποία εμείς θα τα ψηφίσουμε. Σωστά. Τα θεωρούμε σωστά. Επίσης, να πω κάτι άλλο το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί ο Πρωθυπουργός, επειδή ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, χρειάζεται ένα αφήγημα. Ο πολίτης που τα ακούει, ας είναι και για επικοινωνιακούς λόγους. Το θέμα είναι η ουσία από πίσω. Αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, γιατί ακούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από το εξωτερικό τώρα. Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ. Έτσι, το καλό θα ήταν να βοηθήσουμε όλοι να προχωρήσει, γιατί αυτός που, ο οποίος θα ωφεληθεί,
Τώρα, ανεξάρτητα για το ποιο λόγο γίνεται, θέλετε για επικοινωνιακό λόγο, καλώς. Καλός, κακός, όπως το κρίνετε εσείς. Είπε όμως ότι θα τα ψηφίσουν τα θετικά. Ναι, απλά κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, βεβαίως. Αυτό το θέμα τώρα που έχουμε από εκεί απ' έξω, που θα μας δυσκολέψουν από ό,τι φαίνεται. Αυτό πάλι τι σκοτεινό σημείο είναι. Αφού ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα, τώρα γιατί φέρνουν ενστάσεις. Γιατί δυστυχώς έχουμε ακόμη τον έλεγχο και την κυδαιμονία και πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη των δανειστών και όλα τα σχετικά. Δεν έκανε αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Να κουβεντιάσει μαζί τους δηλαδή και να συμφωνήσει σε κάποια δεδομένα. Γιατί πολλά ναι, η κυβέρνηση λογικά λέει ότι το έκανε. Τέλος πάντων, αυτό τώρα. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν είμαι κρυμμένος κάπου για να καταλάβω αν το έκανε. Εγώ θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία γιατί διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα. Και διαφορετικά θα πάμε όπως πήγαμε στο παρελθόν σε κάποιες αποφάσεις όπου ψηφιζόντουσαν και ξεψηφιζόντουσαν μετά. Με έναν θεωρούνται μονομερείς ενέργειες. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης σημαντικό. Αλλά να σας πω και κάτι. Στέκομαι εγώ πάλι στο νομοσχέδιο. Σας είπα την αρχή. Εγώ και η παράταξή μου, έτσι, δεν είμαστε στη λογική άσπρο-μαύρο, γιατί το έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με κακό και το καταψηφίζουμε και τελείωσε. Εμείς λέμε επί της αρχής, στο σύνολο του νομοσχεδίου, κρατάμε επιφυλάξεις, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη και γιατί δεν ξέρουμε ως το τέλος και πώς τροπολογίες θα παρουσιάσει. Ωραία, και είναι και ο ρόλος σας. Αυτό σαν αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό πρέπει να κάνετε. Σε σχέση με τα άρθρα όμως, και στην Επιτροπή τοποθετηθήκαμε ότι υπάρχουν και θετικά άρθρα, τα οποία βεβαίως και θα ψηφίσουμε, αλλά υπάρχουν και παγίδες, τις οποίες τρεις από αυτές σας επισήμανα. Αλλά και στα θετικά άρθρα έχω ερωτήματα. Είπα για παράδειγμα ότι ναι, στο επίδομα ανεργίας των ελευθερών επαγγελματιών. Υπάρχει όμως οικονομοτεχνική μελέτη. Υπάρχει πρόβλεψη του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους πόσο τι αριθμό αφορά. Ωραία, αυτό θα τα διευκρινίσετε αύριο. Ναι. Φαντάζομαι που θα έχετε την ευκαιρία να κουβεντιάσετε αναλυτικότερα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε την ΑΠΒΙΤΑ και την εταιρεία Παπαστράτος. Και από τη Νέα Δημοκρατία ακούσαμε ότι πρόκειται για προπέδασμα καπνού. Γιατί μπορεί ο κύριος Τσίπρας να θέλει τις επενδύσεις, έστω και καθυστερημένα όπως λέτε εσείς, αλλά κάποιοι από το κόμμα του δεν τις θέλουν. Γιατί αυτή η αντιμετώπιση? Δεν είναι αλήθεια? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει βήματα προόδου προσωπικά από εκεί που ήταν πολέμιος όλων των επενδύσεων και δεν θα δεχόταν καμιά επένδυση στην Ελλάδα. Γιατί δεν είμαστε απικία ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Τώρα βλέπω ότι κάνει θετικά βήματα. Αυτά είναι βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Όμως είναι σε ένα κόμμα που το οποίο έχει ιδεολειψίες. Το οποίο έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι κολλημένοι στο χθες, στο παρελθόν και οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξη. Συσταγωγικά βάζω τη λέξη ανάπτυξη, γιατί δυστυχώς με τον κρατικό τομέα έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό πιστεύουν, ιδεολογικά δηλαδή. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που ο κ. Τσίπρας διαπίστωσε ότι η πραγματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από τις επενδύσεις και μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Χαίρομαι και τον καλωσορίζω στο γήπεδο της πραγματικής οικονομίας. Το ζήτημα είναι, κύριε Καράουγλου, αυτοί που έχουν ενστάσεις από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση? Κάποιοι από αυτούς είναι στην κυβέρνηση, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι. Έτσι, υπάρχουν όμως και άνθρωποι που είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ ακούω με έκπληξη, άκουσα με έκπληξη τον υπουργό, τον κ. Σπίρτη, ο οποίος είχε δηλώσει όταν υπέγραφε για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και στο ελληνικό, ότι υπογράφει με βαριά καρδιά. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ λέω ότι βαριά καρδιά έχω τώρα εγώ και ο ελληνικός λαός, που εδώ και δύο χρόνια που υπέγραψε με βαριά καρδιά ο κ. Σπίδης, δεν προχώρησε τίποτα και δεν ξεκίνησε το έργο για να βρούμε δουλειά 70.000 άνθρωποι. Αυτό με στεναχωρεί. Θα ξεκινήσει από τη λένε. Περιμένουμε. Σήμερα θα συνεδριάσει και το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ θα συνεδριάσει, περιμένουμε, γιατί είχαμε και την παρέμβαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ξαφνικά ανακάλυψαν ότι εκεί κάποτε δεν ξέρω πότε ήταν αρχαιολογικός χώρος. Έχουμε την παρέμβαση του Δασάρχη, που και αυτό το περιμένουμε, που ξαφνικά ανακάλυψε ότι ήταν άρχαιολογικός χώρος. Σήμερα το ΚΑΣ θα συνεδριάσει για να γνωμοδοτήσει για τον αρχαιολογικό χώρο. Και για το σχέδιο τη ολοκληρωμένη ανάπτυξη του χώρου που έχει υποβάλει ο επενδυτής. Αλλά και για το ποσοστά. Εγώ για να ισχυροποιήσω το επιχείρημά μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν ιδεολειπτικά και έχουν κολλήματα από το παρελθόν, αναφέρω και το εξής. Δεν είναι μόνο η επένδυση του ελληνικού, υπάρχει άλλη επένδυση που κολλάει. Υπάρχει εδώ στη Χαλκιδική η επένδυση της ελληνικός χρυσός. 16 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει πάρει η επιχείρηση, 16 θετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο κύριος Σταθάκης λέει τώρα θα το παραπέμψει στη διαιτησία και να δούμε πότε κτλ. Κτλ. Κινδυνεύει να κλείσει μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων που θα αφήσει 2.400 άτομα άνεργα. Ναι, τώρα αν αναλογιστούμε ότι από αυτό τα κοιτάσματα εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος τροφοδοτούσε το στρατό του για να πάει σε όλο τον κόσμο. Έτσι, δεν είναι και, δηλαδή δεν είναι και αυτό που λυπόμαστε, να γίνουν σωστά τα πράγματα. Ναι, χθες είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τα σωματεία των εργαζομένων εκεί που είχαν συνάντηση με τον πρόεδρό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είπε χαρακτηριστικά ένας άνθρωπος, έτσι, ο πρόεδρος σωματείου των εργαζομένων που είναι των μεταλλορύχων κάτω στα υπόγεια. Λέει ότι εμείς
Εγώ είμαι τρίτη γενιά μεταλλορύχος, λέει. Από τότε που γεννήθηκα και ο παππούς μου ήταν μεταλλορύχος και ο πατέρας μου ήταν και εγώ είμαι. Είμαστε συνδεμένοι, είμαστε δεμένοι. Αυτή τη δουλειά μάθαμε να κάνουμε. Ωραία. Και στο κάτω-κάτω αυτή η επένδυση, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έτσι, αυτή. Ο Μποδοσάκης, δεν είχε αυτή κάποια χρόνια που τους είχε τους ανθρώπους εκεί και τους. Ακριβώς. Ναι. Αυτή λοιπόν η ιστορία έχει 2.500 χρόνια ιστορία. Μα γι' αυτό λέω να τη σεβαστούμε λίγο. Εντάξει, να γίνουν σωστά τα βήματα. Ναι. Και εκεί υπάρχουν κάποιες συνστάσεις. Και δεν υπάρχουν μόνο εκεί. Και στην Κέρκυρα διαβάζω και ακούω, δεν το ξέρω, δεν είμαι από εκεί, ναι, ότι ο Δήμαρχος Κέρκυρας και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων βάζουν και αυτοί εμπόδια σε μια άλλη επένδυση, σε μια άλλη αξιοποίηση εκείνης περιουσίας του δημοσίου. Πουλήθηκε ένα οικόπεδο, το πήραν κάποιοι επενδυτές που θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα και αυτοί μπλοκάρουν το έργο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Πάντως, κύριε Καράγλου, επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς, δηλαδή σαν άτομα, σαν ιδιώτες, φαντάζομαι και η Έλληνα δεν θα διαφωνεί, mm-hmm, δεν είμαστε κατά της ιδιωτικής οικονομίας και της πρωτοβουλίας. Ωστόσο, δεν θέλουμε αυτή η ιδιωτική οικονομία να στηρίζεται σε χρήματα του δημοσίου. Σαφέστατα, και αυτό στο παρελθόν το ζήσαμε σε έντονη μορφή. Σαφέστατα, ναι. Και εγώ ξεκαθαρίζω. Οι επενδύσεις για τις οποίες συζητάμε τώρα, η μεν του ελληνικού είναι από ένα αράβικο φαντ και από τον κύριο Λάτσι, έτσι που τα φέρνει απ' έξω. Η επένδυση της Χαλκιδικής είναι από μια καναδική εταιρεία. Και η επένδυση της Κέρκυρας είναι επίσης από ένα αμερικάνικο φαντ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι χρήματα που έρχονται απ' έξω. Είναι πολλά λεφτά και ζεστά χρήματα τα οποία θα αναθερμάνουν την ελληνική οικονομία και όμως δεν προχωρούν. Γιατί ο κάθε ένας ψάχνει και βρίσκει τι εμπόδιο μπορεί να βρει για να μπλοκάρει την επένδυση. Γι' αυτό λέω ότι η νοοτροπία κάποιων ανθρώπων είναι αρνητική και θέλουν πάση θυσία να μπλοκάρουν οτιδήποτε έχει σχέση με ελληνικές επενδύσεις. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, μια και λέμε για επενδύσεις και γενικότερα για επιχειρηματικότητα και για ανάπτυξη, την έλευση Μακρόν, την επίσκεψη Μακρόν και ό,τι αυτή φέρει, πώς τη βλέπετε εσείς? Με μεγάλη χαρά. Πάγια θέση και αρχή της παράταξής μας είναι να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε δημοκρατικό ξένο ηγέτη έρχεται στη χώρα μας, να την επισκέπτεται. Προφανώς για καλό έρχεται και καλούμε και την κυβέρνηση και εμείς θεσμικά, εφόσον υπάρχει συνάντηση, δεν ξέρω, του Προέδρου μας με τον κύριο Μακρόν, να βοηθήσει με κάθε τρόπο όπως μπορεί τη χώρα, με επενδύσεις. Χαίρομαι που θα συνοδεύεται από μια επιχειρηματική αποστολή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ καλό. Παραδοσιακά με τον γαλλικό λαό έχουμε πολύ καλές σχέσεις και νομίζω ότι σαφέστατα μπορούν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα για αυτή την επίσκεψη αυτή. Ωραία. Τη συζήτηση που γίνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς την παρακολουθείτε? Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εκεί, ξέρετε, ψάχνουν να βρουν ένα νέο αφήγημα. Και στην ουσία, από αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, ότι εμείς δεν θα γίνουμε δεκανίκη ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Αναζητούμε ένα άλλο τρόπο να βγούμε στον κόσμο και εκείνο το οποίο φαίνεται ότι λένε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται για την ελεύθερη αγορά, η οποία, όπως λέτε εσείς από τη Νέα Δημοκρατία, λένε στην κεντροαριστερά, πιστεύετε ότι η αγορά θα τα ρυθμίσει όλα μόνη της, και από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε για ένα τρόπο διαχείρισης πιο κρατικό και θα είναι κάπου στη μέση, δηλαδή στη συνεργασία ιδιωτικού φορέα με δημόσιο. Όλη αυτή τη συζήτηση πώς την βλέπετε? Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Γιατί πιστεύω ότι έχει ανάγκη ενίαση έκφρασης σε ένα μεγάλο, σοβαρό, υπεύθυνο κόμμα, ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας. Έτσι τον προσδιορίζω, αν ξεφύγουμε από τα κεντροαριστερά, κεντροδεξιά κτλ. Ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας λοιπόν έχει ανάγκη από μια ενιαία έκφραση από ένα δυνατό, σοβαρό κόμμα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, προφανώς έχω κι εγώ από τις υποψηφιότητες που έχω ακούσει τις προτιμήσεις μου, τις οποίες βεβαίως δεν πρόκειται να εκφράσω δημοσίως γιατί είναι εσωτερική τους διαδικασία και δεν μπορώ να παρεμβαίνω σε αυτή. Την παρακολουθώ όμως με πολύ ενδιαφέρον γιατί θεωρώ ότι ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Γι' αυτό το λόγο τις παρακολουθώ. Πιστεύω ότι δεν είναι πολλά αυτά που μας χωρίζουν από το χώρο αυτό, όχι σε σχέση με ζητήματα ιδεολογίας, αλλά σε σχέση με ζητήματα πολιτικής πρακτικής. Και βεβαίως την επόμενη μέρα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και σε μια κυβέρνηση όπως κάναμε άλλωστε και στο παρελθόν. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καράγλου. Και εμείς. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.